Καλησπέρα και σε όλους τους κρατές καταρχάς. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση που κρατούσε μέσα στην αίθουσα εκείνη ήταν πραγματικά ασφυκτική. Πραγματικά οι φοιτητές ήταν πολύ περισσότεροι από όσους φορούσε η ίδια αίθουσα, ίσως διπλάσια, ακόμα και τριπλάσια. Με αποτέλεσμα φοιτητές να κάθονται στο περβάζι, να κάθονται στο πάτωμα, στα παράθυρα, ακόμα και όρθιοι. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, ο συγκεκριμένος φοιτητής έπεσε από τον τρίτο όροφο με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του. Εσείς τι κάνατε? Ναι, αμέσως μετά εμείς κατεβήκαμε κάτω. Μόλις αντιληφθήκαμε ότι ένας φοιτητής από εμάς είχε πέσει, κατεβήκαμε αμέσως κάτω και καθίσαμε εκεί πέρα έως ότου ήρθε το ΕΚΑΒ και τον πήγε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάδου. Αυτό γιατί συνέβη, εσείς τι εκτιμάτε? Ναι, το ζήτημα βασικά που πρέπει να αντιληφθούν όλοι είναι ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι κεραυνό στην αιθρία. Δηλαδή, και ακόμα και οι συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι αποτέλεσμα της χρόνιας και δολοφονικής και κλιματικής, όπως αποδείχθηκε, πολιτικής υποχρηματοδότησης που ακολουθούν οι κυβερνήσεις ανά τα χρόνια. Η υποχρηματοδότηση η οποία έχει οδηγήσει συνολικά τις σχολές και τα τμήματα του ΑΠΙΘΙΤΑ σε μείωση του καθηγητικού προσωπικού και των δομών απαραίτητων. Άρα δεν έχετε αρκετούς καθηγητές για να σπάσουν τα τμήματα, κύριε Νικολούδη? Ναι, για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την νομική. Ενοχικό δίκαιο έκανε το παιδί. Ναι. Για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την νομική, το ΜΟΠΕΔΗ και εγώ μαζί του παρακολουθούσαμε εκείνη την ώρα το μάθημα του ενοχικού δίκαιου, το οποίο υπάγεται στον τομέα του αστικού δικαίου. Το αστικό δίκαιο παλαιότερα είχε 16 με 17 καθηγητές, όμως συνταξιδοτήθηκαν πολλοί από αυτούς και δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα τώρα οι καθηγητές να μην ξεπερνούν τους 10. Έτσι, τα τμήματα τα οποία έπρεπε να έχουν σπάσει, έπρεπε να είναι 3, είναι 2. Με αποτέλεσμα τον συνοστισμό και τις εικόνες ντροπής που είδαμε μέσα στις αίθουσες με φοιτητές να κάθονται όπου του βρουν. Περβάζια, παράθυρα, όρθιοι. Μάλιστα. Από την ημέρα του τραγικού αυτού συμβάντος, έχει υπάρθει κανένα μέτρο, κύριε Νικολούδη? Είπανε ότι θα μπαίνετε ως χωράτε να κάτσετε κανονικά στα έδρανα και οι υπόλοιποι δεν θα μπαίνετε και θα γίνεται έξτρα μάθημα, δεν ξέρω. Ναι, πραγματοποιήθηκαν και από το Φοιτητικό Σύλλογο Νομικής Κινητοποίησης σε Κοσμητεία και Πριτανία. Από αυτή την εβδομάδα έχει υπαρθεί ένα μέτρο, δηλαδή φοιτητές νομικής, κάποια τμήματα έχουν αλλάξει αίθουσες και ακόμα και κάποια μαθήματα μεταφέρθηκαν εκτός του κτηρίου της ΝΟΠΕ, που είναι το κτίριο που στεγάζεται και το τμήμα της νομικής, και μεταφέρθηκαν στο τμήμα της θεολογικής.